Η σχεδιαζόμενη αδελφοποίηση της Βενετίας με το Δήμο Ηρακλείου προκάλεσε άγρια κόντρα στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ηράκλειο. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση ότι θέλει να συνεργαστεί με δημάρχους με φασιστικές απόψεις, όπως ο Δήμαρχος της Βενετίας. Και θέλετε εσείς, αυτός ο άνθρωπος που εκπροσωπεί αυτή την πόλη, με αυτή την ιδεολογία, χωρίς καμιά αλληλεγγύη, μάλιστα να λέει ότι βγάλετε το όπλο να σκοτώνετε όποιος επικαλείται το Θεό του. Δεν πρέπει να βάλετε την υπογραφή σας και να υπογράψετε με αυτόν τον άνθρωπο που έχει μια τέτοια ιδεολογία, που αποτελεί η ιδεολογία του μόνο και αυτά που λέει μήτρα του φασισμού, όπως εξελίσσεται τώρα και γίνεται αυτή πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη. Στην αρχή της πόλης υπάρχει ένας άνθρωπος που εκφράζει αυτά που εκφράζει και να έχει μια πολιτική συμπαράσταση, γιατί για αυτό το πράγμα συζητάμε. Από ένα δημοκρατικό Δήμο όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου απάντησε ότι ο Δήμος έχει αποδείξει έμπρακτα ότι δεν έχει τέτοιες αντιλήψεις, ωστόσο είναι ένα ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να στερήσουμε από την πόλη μια χρήσιμη συνεργασία, καθώς δεν σημαίνει ότι με μια ενδεχόμενη συνεργασία υπάρχει και σύμπνοια απόψεων, όπως τόνισε. Με αυτή τη συμφωνία επιδιώκει να έχει ένα ισχυρό συμπαραστάτη σε ό,τι αφορά το πολιτισμικό μνημειακό πλούτο της πόλης, που είναι ενετικός. Κατεξοχήν. Άρα θα έχει όφελος ο Δήμος Ηρακλείου από τη σύμβαση αυτή. Ούτε έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις και την ίδια κολυμοθεωρία, είναι προφανές. Νομίζω πως θα είναι μια υπερβολή. Εμείς δεν συμμεριζόμαστε στις απόψεις του Δημάρχου της Βενετίας. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει να εκπροσωπεί το Δήμο το συγκεκριμένο. Όπως υπόθηκε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος της Βενετίας είναι στα δικαστήρια με την ΚΕΔΕ, από την οποία ζητάει επιστροφή χρημάτων λόγω μια συνεργασία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.